Καλημέρα και καλώς ορίσατε στο πάνελ μας Leading in the New Reality in Banking, Charting Bold Paths for Customer and Societal Impact. Είμαι ο Πάνος Μπαφέρος, είμαι partner στο γραφείο της BCG στην Αθήνα και σήμερα αυτό που το οποίο θα θέλαμε να συζητήσουμε είναι μια νέα πραγματικότητα που βλέπουμε ότι διαμορφώνεται στον τραπεζικό κλάδο με επιτοκιακό περιβάλλον το οποίο είναι αρκετά μεταβαλλόμενο, με παγκόσμια trends τα οποία μας επηρεάζουν και με πολύ μεγάλο disruption στο κομμάτι της τεχνολογίας. Για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα και το πώς οι ελληνικές τράπεζες ανταποκρίνονται στη συγκεκριμένη νέα πραγματικότητα, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τους συμμετέχοντες του πάνελ, τον κύριο Θοδωρή Τζούρο, Head of CIB στην Τράπεζα Πειραιώς, τον κύριο Κώστα Βασιλείου, Deputy CEO στη Eurobank και Head of CIB, και τον κύριο Καραμούζη, Head of CIB στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Έχουμε μαζί μας και τον κύριο Βασίλη Αντωνιάδη, που είναι Senior Partner στη BCG στην Αθήνα και Regional Lead για τον τραπεζικό κλάδο στην περιοχή. Θα ήθελα να ξεκινήσω από τον Βασίλη τον Αντωνιάδη. Βασίλη, θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας την προοπτική σου, την άποψή σου για το πώς διαμορφώνεται αυτή η νέα πραγματικότητα και το ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις για τις τράπεζες. Καταρχήν, καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Και είναι ιδιαίτερη τιμή από το Σιμεών Τσομόκο που ξεκίνησε όλη αυτή την προσπάθεια το 2016 και ο τραπεζικός κλάδος ήταν πάντοτε στον πυρήνα του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών σε πάρα πολύ δύσκολες εποχές, σε εποχές επιβίωσης για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Συζητούσαμε με παλιούς συνεργάτες του κλάδου ότι ήταν τότε μια εποχή που ο επόπτης από την Ευρώπη έδινε οδηγίες προς ναυτιλωμένους για το πώς οι τράπεζες θα επιβιώσουν από πλευράς ποιότητας του χαρτοφυλακίου, από πλευράς κόστους που ήταν τεράστια ζητήματα επιβίωσης εκείνη την περίοδο. Που είναι και το πρώτο σημείο στο οποίο θέλω να αναφερθώ, ότι η 11η Απριλίου του 2024 είναι μια καλή μέρα για τον τραπεζικό κλάδο, ειδικά στην Ελλάδα. Είδαμε τα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών. Φυσικά έχουμε ένα θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον και σίγουρα βοηθάνε και τα υψηλά επιτόκια. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Όμως έχουμε αφήσει πίσω μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Φυσικά δεν είμαστε εδώ πέρα σήμερα για να συζητήσουμε το πόσο καλά όλα πηγαίνουν και ότι δεν υπάρχει καμία πρόκληση να αντιμετωπίσουμε. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι ότι πρώτον, ο τραπεζικός κλάδος, όχι στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση, δομικά υποτιμημένος στις αγορές. Οι αγορές ακόμα δεν έχουν επιστέψει στον κλάδο. Βλέπουμε ότι το price to book, σαν ένα valuation metric, είναι στο 0,8, αν μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει ένα παγκόσμιο μέσο όρο, το οποίο σημαίνει ότι όταν οι αναλυτές, όταν οι αγορές βλέπουν τις τράπεζες, ακόμα δεν έχουν πιστεί για την μακροχρόνια βιωσιμότητα. Και αυτό έρχεται σε μία περίοδο που ξέρουμε ότι το περιβάλλον των επιτοκίων θα γίνεται δυσκολότερο για τις τράπεζες. Θα αρχίσουν να πέφτουν τα επιτόκια. Από την άλλη πλευρά, αυτό αποτελεί και μία ευκαιρία. Γιατί το να φτάσει κανείς στο price to book 1 ή παραπάνω, σημαίνει ότι υπάρχει ένα valuation opportunity των 7 τρισεκατομμυρίων, όπως λέμε. Και φυσικά είναι το πώς και τι μπορεί να κάνει κάποιος για να μπορέσει να πιάσει αυτό το υψηλότερο valuation. Αν είχα να σταθώ σε τρία σημεία, θα έλεγα το πρώτο, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, ο οποίος συζητιέται πάρα πολύ, αλλά πιστεύουμε ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αρχίσει να σημαίνει κάτι για τους πελάτες, τόσο στη λιανική τραπεζική, όσο και στις επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μεγάλες. Το δεύτερο είναι στην ενεργειακή μετάβαση, την πράσινη μετάβαση, συγγνώμη, που τη συζητάμε πάρα πολύ, να δημιουργηθεί μεγαλύτερη συμπεριληπτικότητα και πιστεύω ότι οι τράπεζες μπορούν να παίξουν ένα θετικό καταλυτικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Και το τρίτο είναι η μεγάλη έμφαση στην έννοια του οικοσυστήματος, γιατί όλος ο κόσμος πάντοτε ζητάει τις τράπεζες, είναι το εύκολο θύμα κατά κάποιο τρόπο να τα κάνουν τα πάντα. Αλλά είναι επίσης ξεκάθαρο ότι δεν μπορούν οι τράπεζες να τα κάνουν όλα, οπότε η καινοτομία είναι ένα ομαδικό σπορ. Και θα ήθελα λίγο να αναφερθώ εκτενέστερα πάνω σε αυτά τα σημεία. Στο κομμάτι της ψηφιακής τραπεζικής, ένα ενδιαφέρον στατιστικό είναι ότι οι τράπεζες ξοδεύουν
το 9% των εσόδων τους στην τεχνολογία, το οποίο είναι το υψηλότερο από οποιονδήποτε άλλο κλάδο. Ο επόμενος κλάδος είναι το TMT, τεχνολογία και μέσα επικοινωνίας, που είναι 6% των εσόδων. Όμως, από αυτά τα οποία ξοδεύουν, μόνο το 25% πηγαίνει στην καινοτομία. Ξέρω ότι δεν βοηθάει ο επόπτης αυτό, με όλες τις εποπτικές οδηγίες που μπαίνουν και όλες τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, είναι φυσικό ένα πολύ μεγάλο κομμάτι να πηγαίνει στην προσαρμογή, αλλά μόνο 25% του μεγαλύτερου τεχνολογικού spend που υπάρχει σε οποιονδήποτε κλάδο πηγαίνει στην καινοτομία. Και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι οι παίκτες οι οποίοι δεν έχουν τις προκλήσεις των μεγάλων οργανισμών, των μεγάλων τραπεζών, όπως είναι η Revolut, παραδείγματος χάρη, την είχαμε συνηθίσει σαν έναν challenger στην αγορά της λιανικής, τη βλέπουμε τώρα να στρέφεται και προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Revolut στην Αγγλία αναζητά ένα μεγαλύτερο ρόλο στη διαχείριση της ρευστότητας, του δανεισμού, των πληρωμών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το δεύτερο είναι το κομμάτι της ενεργειακής μετάβασης, όπου χθες ήμουν σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πάνελ, που ήταν συντονισμένο από την Τράπεζα της Αγγλίας, που έλεγε ότι το μεγαλύτερο ρίσκο που βλέπουν και συμφώνησαν και οι τράπεζες, νομίζω η HSBC ήταν μία εκ των συμμετεχόντων, είναι το ρίσκο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των μικρών επιχειρήσεων να μείνουν πίσω, μη κατανοώντας καταρχήν τι διακυβεύεται με την πράσινη μετάβαση και δεύτερον το τι πρέπει να κάνουν. Και εκεί πέρα είναι που πιστεύω ότι οι τράπεζες μπορούν να παίξουν ένα θετικό ρόλο, πλέον όχι σαν απλοί χρηματοδότες, αλλά σαν σύμβουλοι προς αυτό το πιο, κατά κάποιο τρόπο, vulnerable κομμάτι των πελατών, των μικρομεσαίων και των μικρών επιχειρήσεων και των μικρών επιχειρηματιών. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Να ζητήσω μια τοποθέτηση από τον έτερο Βασίλη της παρέας πάνω στο θέμα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ θέλω να ξεκινήσω, να πιαστώ αυτό που ο Βασίλης λίγο να πει την κλιματική αλλαγή, δύο κουβέντες και πώς αλλάζει το μοντέλο των τραπεζών αλλά και των πελατών μας. Ένα, η κλιματική αλλαγή είναι πραγματικότητα. Είμαστε στους Δελφούς και έχει 30 βαθμούς μήνα Απρίλιο, άρα το debate για το αν υπάρχει είναι reality. Πρέπει να καταλάβουμε ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο των τραπεζών, των επιχειρήσεων, οι προτιμήσεις των καταναλωτών, των επιχειρήσεων, στο πώς καταναλώνουν, στο πώς επενδύουν. Οι προτιμήσεις των επενδυτών για να αγοράσει κάποιος για μετοχή σήμερα ένα ομόλογο απαιτεί να υπάρχουν κριτήρια ESG, να υπάρχει κάποιο πλάνο για μετάβαση πράσινη. Έχει αλλάξει δραματικά το πώς οι επενδυτές βλέπουν τις επενδύσεις τους. Και τέλος, εάν θες να κάνεις μια μεγάλη επένδυση και θες να σηκώσεις λεφτά, η προτεραιοποίηση που θα έχουν τα πράσινα έργα είναι δεδομένη έναντι οποιοδήποτε άλλου έργου. Τώρα, τα net zero targets που λένε όλοι, short term είναι εύκολο να τα βάλεις. Κέρδη εταιρείες αυτές θα βγάλουν σίγουρα στο μέλλον κάνοντας το σωστό. Θεωρώ θα υπάρχει μεγάλη δυσκολία στο short term, γιατί θα επηρεαστεί σε ένα βαθμό η κερδοφορία και το βλέπουμε αυτό σε πολλούς τομείς. Τώρα, σε όλο αυτό, τι πρέπει να κάνουν οι τράπεζες. Οι τράπεζες πρώτον πρέπει να δώσουν κίνητρα και αντικίνητρα στις εταιρείες για να κάνουν το σωστό. Για να το κάνεις αυτό, πρέπει να μπορείς να μετρήσεις και να καταλάβεις οι εταιρείες τι πλάνο έχουν. Ξεκινήσαμε πέρυσι, ταλαιπωρήσαμε λίγο τους πελάτες, στείλαμε ο καθένας από ένα ερωτηματολόγιο, αλλά φέτος νομίζω η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών μαζί με τον Τηρεσία φτιάξαμε ένα ενιαίο ερωτηματολόγιο. Οπότε πλέον η κάθε εταιρεία στην Ελλάδα που θέλει να δανειστεί χρήματα θα έχει ένα κοινό, ένα κοινό energy certificate. Μετά, η τράπεζα, η εθνική η ίδια, τι κάνουμε για να αλλάξουμε το επιχειρηματικό μας μοντέλο. Κάναμε join το Net Zero Banking Alliance, όπου είναι πολλές τράπεζες ανά τον κόσμο και επενδυτές οι οποίοι βάζουν συγκεκριμένους στόχους και τρόπους με τους οποίους θα οδηγήσουν στο net zero την οικονομία, είτε μέσα από τα δάνεια είτε μέσα από τις επενδύσεις τους. Τι κάναμε, πήραμε 6 κλάδους, τα αλουμίνια, την παραγωγή ενέργειας, τα οικιστικά, το real estate. Και τι κάναμε, κοιτάξαμε επιστημονικά τεκμηριωμένους τρόπους να μετρήσουμε τη ρήπανση που προκαλούν σήμερα και πόσοι από αυτοί χρηματοδοτούμε εμείς και έχουμε βάλει στόχους μέχρι το 2030 για μείωση των εκπομπών που χρηματοδοτούμε. Η μείωση είναι από 26 μέχρι 65% ανάλογα τον κλάδο. Και πώς διαλέξαμε τους στόχους, κοιτάξαμε το μέσο όρο και πήγαμε παντού πιο επιθετικά για να κάνουμε το σωστό. Μετά κοιτάμε τις δικές μας εκπομπές, σαν τράπεζα. Ρυπαίνουμε κι εμείς. Υπάρχουν τα scope 1 και scope 2, αυτά που προκαλούμε εμείς και αυτά που προκαλούμε εμείς μέσα από το οικοσύστημα με το οποίο συνεργαζόμαστε. Και εκεί έχουμε βάλει πολύ συγκεκριμένους στόχους. Και τέλος,
πρέπει να δώσουμε στους πελάτες καλύτερα, πιο σύγχρονα προϊόντα. Το μοντέλο πάρε ένα 15 χρόνια project finance να φτιάξει ένα ολικό πάρκο θα συνεχίσει να γίνεται, αλλά δεν μας πάει παρακάτω. Μόλις πέρυσι με τον Κώστα μαζί κάναμε μια μεγάλη χρηματοδότηση για ένα δηληστήριο, μια πλατφόρμα ουσιαστικά χρηματοδότησης που δίνει δυνατότητα. Θέλει να φτιάξει ένα αιωλικό με ταρίφα, Θέλει να κάνει ένα φωτοβολταϊκό με corporate PPA με μια εταιρεία. Του δίνει full flexibility και 800 εκατομμύρια να κινηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά. Και τέλος, έχουμε να παίξουμε ένα μεγάλο ρόλο οι τράπεζες στη διαμεσολάβηση μεταξύ του demand του supply. Στην Εθνική το πιστεύουμε πολύ έντονα αυτό. Έχουμε credit φάκελο για όλες τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Πρέπει να παίξουμε ένα ρόλο, να δώσουμε σταθερές τιμές σε μικρότερες εταιρείες που ίσως δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε να κάνουν bilateral discussions. Οι τράπεζες πρέπει να παίξουν αυτό το ρόλο και στους επόμενους μήνες θα ακούσετε πολλά. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Θοδωρή, να ακούσουμε τη δική σου άποψη για τα θέματα αυτά. Καλημέρα και από μένα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στο σημερινό πάνελ. Συμμετέχω στο πάνελ σας. Οι στρατηγικές τάσεις και πρωτοβουλίες των τραπεζών που μας παρουσίασε ο Βασίλης σίγουρα είναι στην ατζέντα μας και έχουμε πάρει σαν Τράπεζα Πειραιώς πολύ συγκεκριμένες ενέργειες και περιοχές στις οποίες δουλεύουμε. Συνοπτικά να αναφερθώ σε 4 περιοχές. Καταρχήν το 2024, μέσα στους επόμενους 2 μήνες, βγάζουμε την τραπεζική άδεια για την ψηφιακή τράπεζα που κάνουμε μαζί με την ATEC. Η ATEC είναι μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στο software τραπεζών. Θα βγάλουμε την ψηφιακή τράπεζα, την οποία θα την ονομάσουμε Snappy. Θα απευθυνθούμε σε ένα κοινό το οποίο αυτή τη στιγμή δεν εξυπηρετείται από τα παραδοσιακά κανάλια της τράπεζας. Θα πάμε σε ένα νεανικό κοινό. Βλέπουμε σήμερα πολλά εμβάσματα να γίνονται από τη τράπεζά μας, τη Revolut και στην N26. Θέλουμε να προσπαθήσουμε να πάμε σε αυτό το κοινό. Θα προσφέρει micro-lending, payment capabilities από την πρώτη μέρα, ενώ μέχρι το 2026 σκοπεύουμε να έχουμε κάνει onboarding περίπου 150 embedded finance merchant partners. Στο digital offering, θεωρούμε ότι έχουμε ολοκληρώσει τα θεμέλια στο digital analytics. Το 98% των συναλλαγών σήμερα της τράπεζας μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από ψηφιακά κανάλια, ενώ έχουμε αυξήσει τους ενεργούς πελάτες στο e-banking κατά 30% τελευταία τριετία. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην επόμενη φάση του transformation στο digital. Μαζί με τη συνδρομή εξωτερικών συμβούλων δουλεύουμε 71 test cases στο GenAI και AI σε όλους τους τομείς της τράπεζας και θεωρούμε ότι μέσα στο 2024 θα έχουμε τα πρώτα live examples. Στο κομμάτι της εξυπηρέτησης πελατείας, μαζί με το Transformation Office, αυτή τη στιγμή κάνουμε mapping και redesign όλα τα customer journeys, τόσο στο wholesale όσο και στο retail. Σκοπός μας είναι να ελαττώσουμε όπου μπορούμε τους χρόνους εξυπηρέτησης πελατείας και να βελτιώσουμε την εξυπηρέτηση μέσω του μετρώντας net promoter score για όλους τους πελάτες. Και τέλος, στο κομμάτι του fee business, που είναι σημαντικό δεδομένο και της αποκλιμάκωσης των επιτοκίων που θα έχουμε τα επόμενα χρόνια, ολοκληρώνουμε σημαντικές επενδύσεις που έχουμε κάνει στο transaction banking. Το transaction banking συνεισφέρει περίπου 200 εκατομμύρια στα έσοδα της τράπεζας ετησίως και αυτή τη στιγμή βγάζουμε νέα προϊόντα στο trade payables, cash management και invoice management, το οποίο θεωρούμε ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών μας. Άρα, διευρύνουμε το δυνητικό πελατολόγιο της τράπεζας, διευρύνουμε τα προϊόντα μας και μειώνουμε τους χρόνους ανταπόκρισης. Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Κώστα, θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας τη δική σου οπτική. Φυσικά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση πρώτων κύριων και ευχαριστώ όσους μας παρακολουθούν. Ο Βασίλης έδωσε ένα πλαίσιο πολύ συγκεκριμένο. Πώς οι τράπεζες, ότι περάσαμε την κρίση, πώς θα πάμε σε ένα διαφορετικό valuation. Και έθεσε αρκετά θέματα. Το θέμα της κλιματικής αλλαγής νομίζω το ακούμπησε πολύ καλά ο Βασίλης και το θέμα του digital και του Digital Transformation το ακούμπησε πάρα πολύ καλά ο Θοδωρής. Ο Βασίλης έθεσε πάρα πολλά θέματα. Το ένα είναι ότι είπε ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να τα κάνουν όλα. Ναι, αλλά we are expected για να τα κάνουμε όλα. Άρα τι χρειάζεται? Χρειάζεται να αποκτήσουμε size. Δυστυχώς σήμερα η εμπειρία δείχνει ότι αν έχεις μικρό size, ακριβώς επειδή απαιτείται να τα κάνεις όλα και απαιτούνται πάρα πολλές επενδύσεις, στον τραπεζικό χώρο δεν μπορείς να επιβιώσεις. Άρα, αν θέλεις να αυξήσει το valuation σου, θα πρέπει να μεγαλώσεις. Για να μεγαλώσεις, πρέπει να κάνεις πάρα πολλές ενέργειες. Πρώτον κύριον, στο θέμα της κλιματικής αλλαγής, νομίζω όλες οι τράπεζες το βλέπουν σαν μια τεράστια ευκαιρία.
Πέρα από ότι είναι ηθικό να το κάνουμε, θα χρειαστούν τρομακτικές επενδύσεις διεθνώς όλων των εταιριών για να γίνει αυτό το transition. Άρα λοιπόν είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να μεγαλώσουμε. Στο θέμα το ψηφιακό, είναι πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για μείωση του κόστους και να δημιουργήσεις efficiency και φυσικά να δημιουργήσεις νέες υπηρεσίες, νέα προϊόντα για τους πελάτες σου και να τους εξυπηρετήσεις καλύτερα. Τώρα, στο να μεγαλώσεις, μιας και συνέδεσε ο Βασίλης το 2016 με το 2024 και ότι από την κρίση το τραπεζικό σύστημα σήμερα είναι καλά, να πούμε το εξής. Αυτό τι σε κάνει. Όταν η Ελλάδα, που πάμε πραγματικά καλά και μας δίνει το confidence, και το confidence προέρχεται όχι μόνο λόγω της τεχνογνωσίας, αλλά λόγω των κεφαλαίων, της ρευστότητας και κερδοφορίας, να κάνεις και πράγματα εκτός Ελλάδος. Η Ελλάδα, νομίζω, για όλους μας ήταν, είναι και θα είναι η κόρα αγορά για πάρα πολλούς λόγους. Γιατί γνωρίζουμε συναισθηματικά, γιατί είμαστε εδώ. Όμως η Ελλάδα είναι μικρή. Άρα πρέπει να μεγαλώσεις εκτός Ελλάδος. Και αυτό μας βοηθάει. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσει ο καινούριος κύκλος του μεγαλώματος εκτός Ελλάδος και αυτό μπορεί να γίνει με πάρα πολλούς τρόπους και μας βοηθάει και η ίδια η Ελλάδα. Ας πω ένα παράδειγμα, το οποίο νομίζω το κάνουμε όλοι μας. Η Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια ήταν αποκλειστικό προνόμιο χώρου επιχειρήν των Ελλήνων. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ένας χώρος επιχειρήν από πάρα πολλούς επενδυτές, ευτυχώς πάρα πολλούς Έλληνες ακόμα, αλλά και ξένους επενδυτές. Με αυτούς τους επενδυτές εμείς κάνουμε banking. Μας δίνεται ευκαιρία να τους γνωρίσουμε, να ξέρουμε πώς λειτουργούν, πώς επιχειρούν, όπως ξέρουμε και με τους Έλληνες πελάτες μας. Άρα μας δίνεται ευκαιρία μαζί τους να κάνουμε και δουλειές σε παρόμοια fields εκτός Ελλάδος. Άρα είναι κάτι το οποίο κάνουμε πάρα πολύ. Τα challenges είναι πάρα πολλά. Θέλω να θέσω και ένα θέμα. Το θέμα που συζητήσαμε για την κλιματική αλλαγή και το θέμα που συζητήσαμε για το digital transformation και εμάς αλλά και των πελατών μας είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο οι μεν μεγάλες επιχειρήσεις έχουν τα resources να το διαχειριστούν. Οι μεσαίες όμως επιχειρήσεις δυσκολεύονται πάρα πολύ. Δεν έχουν τα resources για να το διαχειριστούν. Δεν είναι ότι δεν το καταλαβαίνουν, δεν είναι ότι δεν έχουν το awareness, δεν μπορούν. Έχουν πάρα πολλά θέματα να λύσουν. Άρα, ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ και πρέπει να κάνουμε address, είναι πώς θα βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να κάνουν και αυτές το transition, για να μην μείνουν πίσω, γιατί όλα κινούνται με τρομακτική ταχύτητα και το gap το οποίο υπάρχει μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων θα μεγαλώσει. Και βεβαίως, οι μεγάλες επιχειρήσεις πάντα προχωράνε και για μας είναι σημαντικές για να τρέξουμε πιο γρήγορα, αλλά όμως δεν γίνεται για να μεγαλώσει, χρειάζεται να μεγαλώνει η οικονομία και η πίτα γενικότερα. Άρα, από τα challenge τα οποία έχουμε είναι να μην μείνουμε μόνο στο concentration, αλλά να μεγαλώσει και η πίτα για όλο τον χώρο των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Κώστα, νομίζω ότι όλα αυτά συνδέονται, μου δίνει μια πολύ καλή πάσα να σε ρωτήσω για το πώς βλέπεις το effect αυτών των trends που συζητήσαμε στο κομμάτι του τουρισμού, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό και το η διαφοροποίηση μεταξύ μεγάλων και μικρότερων επιχειρήσεων και το κομμάτι του digital και το κομμάτι της ενεργειακής μετάβασης. Άρα, για σένα, στο κομμάτι του τουρισμού, ποιες είναι οι κυριότερες, τα κυριότερα σημεία που βλέπεις, τα οποία είναι σχετικά και τα challenges? Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Θα προσπαθήσω να την καλύψω όποιο γίνεται, γιατί μου έχεις πει και πολύ σωστά θα μου βγάλεις κίτρινη και κόκκινη κάρτα από το ούνο, αν δεν χειριστώ το χρόνο. Θα έλεγα, για να πω, πέντε headlines, πυλώνες, που νομίζω ότι, και νομίζουμε στη Eurobank, ότι ο τουρισμός πρέπει να εστιαστεί. Και να πούμε και τι κάνουμε και οι τράπεζες γι' αυτό ή τι δεν κάνουμε οι τράπεζες γι' αυτό. Δεν έχει σημασία η σειρά προτεραιότητας. Θα τα πω όπως έρχονται στη σκέψη μου. Νούμερο ένα έχει να κάνει με το infrastructure του ίδιου του τουρισμού. Το μοντέλο ότι η χώρα είναι πάρα πολύ όμορφη και ότι σε οποιοδήποτε κατάλημα θα μείνουμε και με οποιαδήποτε services δεν λειτουργεί. Εκεί πέρα λοιπόν πρέπει να γίνουν και γίνονται πάρα πολλές επενδύσεις έτσι ώστε να γίνει upgraded το τουριστικό προϊόν από τις τουριστικές επιχειρήσεις και αυτό σε πάρα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έχει επιτευχθεί στην Ελλάδα. Να λέμε τι γίνεται. Τα τελευταία 10 χρόνια
και έχουν γίνει τρομακτικά renovations, έχουν γίνει πολλές καινούργιες μονάδες σε 5 αστέρων, έχουν έρθει επιτέλους international luxury brands, το οποίο το χρειάζεται η χώρα, και δεν είναι μόνο τα ξενοδοχεία, έχουν έρθει στο θέμα της γαστρονομίας. Έχουν ανοίξει πάρα πολλά εστιατόρια, τα οποία είναι διεθνούς επίπεδου και. Εκεί πέρα, λοιπόν, νομίζω έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο και βλέπετε στο pipeline από τα projects τα οποία έρχονται, νομίζω πάμε πάρα πολύ καλά. Περιττώ να πω ότι πραγματικά εδώ πέρα οι τράπεζες έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και χρηματοδοτούμε όλα αυτά τα projects. Πραγματικά η χρηματοδότηση είναι απρόσκοπτη εκεί πέρα. Δεύτερο κομμάτι, υποδομές γενικότερα. Δεν νοείται να μιλάμε για τουρισμό αν δεν συνδέσουμε όλα τα πράγματα. Και εκεί πέρα θα μπορούσα να μιλάω για ώρες, αλλά επιγραμματικά. Αν δεν έχεις δρόμους, αν δεν έχεις αεροδρόμια, αν δεν έχεις μαρίνες, αν δεν έχεις πολύ καλό δίκτυο τηλεπικοινωνιών, δεν γίνεται σήμερα. Σήμερα όπου πάμε, ειδικά στον τουρισμό, θέλουμε να έχουμε το κινητό μας. Υπάρχουν παντού Instagram spots. Θέλεις on the spot να βγάζεις ένα reel ή μια φωτογραφία και το κάνεις upload. Αν δεν έχεις λοιπόν connection, δεν μπορεί να το κάνεις. Επίσης, θέλεις μαζί με τις διακοπές σου να δουλεύεις. Θέλεις λοιπόν να έχεις πάρα πολύ καλό internet access. Θέματα ενέργειας που λέγαμε. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να λέμε θα έχουμε τουριστική ανάπτυξη αν δεν μπορείς να έχεις ενέργεια, δεν μπορεί να μην έχεις υποδομές, νερό, πολύ βασικά πράγματα. Εκεί πάλι η χώρα κάνει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο, εξαιρετική πρόοδο, και πάλι το pipeline, το projects, νομίζω τα επόμενα 5 χρόνια είναι πολύ σημαντικό, και πάλι εκεί ως τράπεζα νομίζω το χρηματοδοτούμε αυτό απρόσκοπτα. Τρίτο κομμάτι, διαχείριση προορισμών. Λυπάμαι που το λέω, είμαστε τρομακτικά πίσω. Δεν υπάρχει προορισμός σε Ελλάδα. Υπάρχει ένα πράγμα που λέγεται προορισμός Ελλάδα, το οποίο το πάμε συμπαθητικά, αλλά υπάρχουν επιμέρους προορισμοί και πια σε όλο τον κόσμο γίνεται τα περίφημα DMOs, γίνεται διαχείριση προορισμών. Εκεί δεν κάνουμε σχεδόν τίποτα. Τέταρτο κομμάτι, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο στην Ελλάδα διεθνώς. Στην Ελλάδα θα ίσως να στενοχωρήσω τους πολύ κοντινούς μας πελάτες και τους φίλους μας στο χώρο τουρισμού. Είχαμε μια χρυσή ευκαιρία στην κρίση, όταν ο τουρισμός πήγαινε πάρα πολύ καλά και όταν όλο το ανθρώπινο δυναμικό στράφηκε προς τον τουρισμό, είχαμε μια ευκαιρία να δημιουργήσουμε κουλτούρα τουριστική, να δημιουργήσουμε στελέχη τουριστικά σε όλα τα επίπεδα. Νομίζω το είδαμε λίγο πιο short term και σήμερα τρέχουμε λίγο πίσω από την ουρά μας. Αυτό έχει να κάνει και το θέμα της βιωσιμότητας. Γιατί το well-being του προσωπικού σου δεν είναι μόνο πώς το εκπαιδεύεις, πώς το πληρώνεις, είναι και τι accommodation του δίνεις. Αν το προσωπικό σου δεν είναι χαρούμενο, δεν πρόκειται να βγάλει αυτή τη χαρά στους έξω. Τελευταίο για να κλείσω. Θέμα βιωσιμότητας και sustainability. Είναι εύκολο να το λέμε. Δεν είναι μόνο, όπως είπα και πριν, ηθική και πραγματική ανάγκη. Είναι θέμα ζωτικό. Οι γενιές 18-35 επιλέγουν τουριστικούς προορισμούς, όχι απαραίτητα, μπορεί να ακούγεται περίεργο, οι πιο πολλοί, όχι απαραίτητα μόνο που θα γίνει, πώς θα κάνουν ένα πολύ ωραίο πάρτι, αλλά τι είναι βιώσιμο. Εκεί πέρα, λοιπόν, έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά σαν χώρα. Λέμε ότι κάνουμε πράγματα, αλλά αν δείτε τους δείκτες που βρισκόμαστε σε σχέση με άλλους τουριστικούς προορισμούς, είμαστε πάρα πολύ πίσω. Τι κάνουμε για αυτά τα τρία σημεία? Κυρίως χτίζουμε awareness και, όπως είπε και ο Βασίλης, δίνουμε και κίνητρα αντικίνητρα. Εγώ θα το πω λίγο πιο λαϊκά. Θέλεις καρότο και μαστίγιο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Άρα κινούμαστε έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Θοδωρή, μία ερώτηση για σένα. Αναφερθήκαμε αρκετά στο θέμα της ενεργειακής μετάβασης και το καθεξής. Δεδομένης της ευκαιρίας που υπάρχει για τις τράπεζες στο συγκεκριμένο κομμάτι, θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας το πώς σκέφτεσαι εσύ και η Τράπεζα Πειραιώς το συγκεκριμένο θέμα? Ευχαριστώ πολύ, Πάνο. Να πούμε ότι σήμερα στη χώρα μας έχουμε περίπου 12,5 γιγαβάτ ΑΠΕ. Αυτό είναι περίπου το 55% της παραγωγής, είναι από καθαρές πηγές ενέργειας. Επίσης, να σημειώσουμε ότι τελευταία πενταετία τα ΑΠΕ αυξήθηκαν από 5 γιγαβάτ, έχουν φτάσει στα 12,5. Αυτό είναι περίπου 9 δις χρηματοδοτήσεις που έχουν γίνει αποκλειστικά από τις ελληνικές τράπεζες, προφανώς μαζί με το equity των ιδιωτών. Τώρα, όπως είναι λογικό, οι τραπεζικές χρηματοδοτήσεις στο κλάδο έχουν ακολουθήσει τη δομή και τις αλλαγές στην αγορά. Στην αρχή χρηματοδοτούσαμε project finance με feed-in tariffs, μετά έχουμε πάει στα feed-in premiums. Τελευταία χρόνια, 2 έτη, κάνουμε χρηματοδοτήσεις μέσω με corporate PPAs.
Ενώ στο εξωτερικό ήδη βλέπουμε φωτοβολταϊκά έργα να γίνονται με full merchant risk, άρα παίρνουν όλη τη τιμή της αγοράς πάνω τους. Τα ΑΠΕ έργα, τελευταία δύο χρόνια, επειδή είναι leveraged έργα, έχουν χτυπηθεί πάρα πολύ από την αύξηση των επιτοκίων. Δεν είναι τυχαίο, άμα δείτε τις μετοχές των ΑΠΕ εταιριών στην Ευρώπη, όπως είναι EDP, Renewables, Acciona, Solaria, Voltaria, όλες αυτές έχουν πέσει τουλάχιστον 30% τελευταία δύο χρόνια. Και έχει επηρεάσει τα returns τους. Στην Ελλάδα είναι ευτυχές ότι έχουμε το RRF, το οποίο έχει δώσει μακροχρόνια και χαμηλό το καδάνια σε πάρα πολλά έργα που γίνονται σε ΑΠΕ. Από τα 4 δις συμβάσεις που έχουν γίνει στο RRF, το 1 δις έχει πάει για ΑΠΕ και έχει βοηθήσει πολύ. Τώρα, τι γίνεται στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή έργα με όρους σύνδεσης, δηλαδή έργα που είναι έτοιμα να κατασκευαστούν και να μπουν στο σύστημα, είναι περίπου 15 γιγαβάτ. Αν τα προσθέσουμε στο υπάρχον capacity, φτάνουμε στα 27 γιγαβάτ ΑΠΕ, το οποίο είναι πάνω και από τους στόχους που έχει θέσει το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Το CAPEX για αυτά τα 15 γιγαβάτ είναι περίπου στα 12 δις, ενώ αν βάλουμε και τα offshore winds, καθώς και τις μπαταρίες, 3 γιγαβάτ μπαταρίες, φτάνουμε σε ένα περίπου ανάγκες χρηματοδότησης 20 δις τα επόμενα 5 έτη. Εγώ θεωρώ αυτό ότι είναι ένα ποσό που οι ελληνικές τράπεζες, τέτοιες συστημικές, σίγουρα μπορούν να το σηκώσουν. Αυτό που με ανησυχεί πάρα πολύ δεν είναι το size του financing, λίγο είναι οι συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Να σας δώσω 2-3 παραδείγματα. Την προηγούμενη Κυριακή, σε όλες οι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν αρνητικές τιμές ρεύματος εκτός από 3 χώρες. Στην Αγγλία, επί 15 ώρες η τιμή του ρεύματος ήταν αρνητική, δηλαδή όποιος παρήγαγε έπρεπε να πληρώσει για να πάρει την ενέργεια το σύστημα. Στην Ολλανδία, αναγκάστηκαν να κάνουν περικοπές σε 5.000 ΜΒ αιωλικά και παρόλα αυτά η τιμή ενέργειας ήταν 1.000 ευρώ το ΜΒ. Ενώ να δούμε και στη χώρα μας, έτσι, την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου η μέση τιμή ενέργειας ήταν στα 52 ευρώ ΜΒ. Χαμηλό 162 εβδομάδων. Επίσης, να δούμε και κάποιες δομικές συνθήκες που υπάρχουν στην ελληνική αγορά ρεύματος. Το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης στην Ελλάδα είναι από χαμηλή και μέση τάση, το 75%. Η ενεργοβόρος βιομηχανία είναι πάρα πολύ μικρό ποσοστό, 17%, και δυστυχώς μάλλον μικραίνει, όπως είδαμε και με τη Γιούλα που έκλεισε πρόσφατα. Επίσης, βλέπουμε ότι θα υπάρξει αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου για το Ενέργεια και το Κλίμα, το έχει ανακοινώσει και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μας είπαν ότι επιδοτήσεις περίπου 25 δις που θα δίνονταν για ηλεκτροκίνηση και άλλα 25 δις για ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων με σκοπό να βάλουν heat pumps σε αντλίες θερμότητας, αυτά δεν θα γίνουν. Τι σημαίνει αυτό? Η δυνητική ζήτηση για περισσότερο ηλεκτρισμό στην Ελλάδα πέφτει, ενώ ταυτόχρονα έχουμε αύξηση της προσφοράς. Άρα θεωρούμε ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει σίγουρα μια πίεση, τουλάχιστον μέχρι να μπουν οι μπαταρίες. Θα δούμε όλο και μεγαλύτερες περικοπές στις ΑΠΕ και μικρότερες τιμές. Είναι αναγκαία και πρέπει άμεσα να προχωρήσουν το θέμα των διασυνδέσεων και της υποδομής του δικτύου στη χώρα, αλλά βασικά των διασυνδέσεων προς Ευρώπη. Πάρα πολλοί παράγοντες έχουν πει ουσιαστικά τα νέα ΑΠΕ είναι τα δίκτυα, δεν είναι τα ΑΠΕ τα ίδια. Και όταν μιλάμε για διασυνδέσεις, εννοούμε διασυνδέσεις οι οποίες ήταν είτε προς την Ιταλία, είτε στο βόρειο άξονα Βουλγαρία, για να μπορεί να φύγει όλη αυτή η ενέργεια και να πάει στην κεντρική Ευρώπη. Όλα αυτά προφανώς αυξάνουν τα δυνητικά ρίσκα στις χρηματοδοτήσεις και είναι κάτι το οποίο και επίσης αυξάνουν και τις πιέσεις. Υπάρχει το λεγόμενο cannibalization effect. Όσο πιο πολλά ΑΠΕ μπαίνουν στο σύστημα, τόσο πιο πολύ πέφτει η τιμή που παίρνουν αυτές. Και ένα τελευταίο σημείο. Πρέπει να δούμε και όλα αυτά τα νέα ΑΠΕ που θα πουλήσουν την ενέργειά τους. Η ΡΑΕ έχει πει ότι θα γίνουν περίπου 2 γιγαβάτ μέσω feed-in tariffs, άρα μας μένουν άλλα 15 γιγαβάτ που μάλλον θα πρέπει να πάνε σε corporate PPAs. Η αγορά των corporate PPAs στην Ελλάδα είναι πολύ συγκεκριμένη. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει 14 συμβόλαια 1,7 γιγαβάτ. Και ποια είναι και τα credit worthy counterparties που μπορούν να κάνουν μακροχρόνιες συμφωνίες. Έτσι. Μιλάμε για 4-5 utilities, για τους price hedgers, οι οποίοι ουσιαστικά είναι τα industrial groups, που και αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα, και κάποιες εταιρείες, τους ονομάζουμε green image seekers, αυτοί που θέλουν, όπως είναι η Vodafone, η Yahoo, Παπαστράτος, οι οποίοι θέλουν να έχουν ένα πράσινο ESG προφίλ. Αλλά αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα. Επίσης, έχει πέσει πάρα πολύ η τιμή του ρεύματος. Όταν είναι 52 ευρώ το μεγαβατόρα,
πάρα πολύ industrial, σου λέει ότι τώρα δεν θέλω να μπω σε ένα PPA δεκαετία, θέλω να κάτσω να κάνω 2-3 χρόνια μόνο και βλέπουμε τι κάνουμε. Όλα αυτά, και σύμφωνα και μελέτες που έχουμε δει από ειδικούς στον χώρο, δείχνουν ότι η ζήτηση για PPAs θα είναι σαφώς μικρότερη από το supply για PPAs. Άρα θεωρούμε ότι τα επόμενα χρόνια όλο και περισσότερα έργα ΑΠΕ θα πρέπει να μπουν στο κομμάτι του full merchant risk, δηλαδή να πουλάνε την ενέργειά του στο σύστημα, όπως έχουμε δει και στο εξωτερικό. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι το ρίσκο για τη χρηματοδότηση ανεβαίνει και το equity που θα πρέπει να βάλουν αυτοί θα είναι σημαντικά ψηλότερο, με δυνητικά χαμηλότερα returns. Κλείνοντας, νομίζω το παιχνίδι στη ΑΠΕ έχει αλλάξει. Τα returns δεν είναι αυτά που βγαίνανε τα προηγούμενα χρόνια και οι αβεβαιότητες είναι μεγαλύτερες. Η επέκταση των δικτύων και οι διασυνδέσεις με ξένες χώρες είναι μονόδρομος, αλλά θα δούμε δύσκολες καταστάσεις στην ελληνική αγορά. Στην ελληνική αγορά υπάρχει συγκέντρωση στο χώρο. Οι μεγαλύτεροι παίχτες σαφώς μπορούν να κάνουν καλύτερο risk management στην ενέργεια και έχουν καλύτερες συνέργειες για να διαχειριστούν αυτά τα ρίσκα. Ενώ θεωρώ ότι το τραπεζικό σύστημα έχει διαχρονικά στηρίξει, μαθαίνει, βλέπει τι γίνεται, συμμετέχουμε και σε χρηματοδοτήσεις ξένες αγορές και είμαστε έτοιμοι να συμμετέχουμε στη χρηματοδότηση επόμενης μέρας για τα ΑΠΕ. Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Βασίλη, θα θέλαμε να ακούσουμε τη δική σου τοποθέτηση για το κομμάτι του digital και του embedded που αναφέραμε στην αρχή και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό εν γέννη. Λοιπόν, 5 λεπτά να είμαι σύντομος. Αυτό που είναι βέβαιο ότι οι ανάγκες των πελατών μας, είτε είναι corporate, είτε είναι πελάτες λιανικής, οι σημερινές και αυτές στα επόμενα 10 χρόνια, δεν έχουν καμία σχέση με τις ανάγκες πριν από 10, 5, ακόμα και πριν από 2 χρόνια. Αν πάρεις μια φωτογραφία της δικιάς μας τράπεζας, και είμαι σίγουρος ότι είναι το ίδιο και αλλού, 97% των συναλλαγών συμβαίνουν ψηφιακά. Είναι κοντά 100 εκατομμύρια χρήματα συναλλαγές το χρόνο. Έχουμε 3 εκατομμύρια χρήστες που κάθε μήνα χρησιμοποιούν κάποιο ψηφιακό κανάλι της τράπεζας. Κοίταζα ένα στοιχείο, 70% των αγορών πλέον πελατών συμβαίνει μέσα από online πλατφόρμες. Άρα έχει αλλάξει δραματικά το πώς λειτουργεί η οικονομία και οι πελάτες μας. Άρα, εάν θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε relevant, πρέπει να μπούμε κι άλλο στην καθημερινότητα των πελατών. Αυτό τι σημαίνει? Να είμαστε στο σπίτι τους, στο γραφείο τους, στο αγαπημένο τους ιστότοπο που πάνε και ψωνίζουν ό,τι ψωνίζουν. Να πω λίγο δύο λόγια τι είναι το embedded banking, γιατί το λέμε σαν punchline πολύ και μπορεί να μην γνωρίζουν όλοι. Είναι η προώθηση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσα από κάποια διαδικτυακή διασύνδεση στάνταρ που μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιος. Παραδείγματα είναι, για παράδειγμα, μπαίνεις σε μια πλατφόρμα να αγοράσεις μια πίτσα, η online πληρωμή, είναι τραπεζική υπηρεσία. Μπαίνεις να αγοράσεις μια τηλεόραση σε μια άλλη πλατφόρμα, μπορεί να πάρεις δάνειο για αυτήν online. Η ηλεκτρονική ταυτότητα που έχεις με την τράπεζα μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις για να κάνεις enroll σε ένα άλλο website χωρίς να χρειάζεται να βάζεις τα στοιχεία σου μέσα. Άρα το embedded banking είναι ένα μεγάλο πλέγμα υπηρεσιών τραπεζικών που μπορούν να παραχθούν, να δοθούν μέσα από άλλο κανάλι. Τώρα, τι κάνει η Εθνική Τράπεζα που με ρώτησε γι' αυτό? Εμείς στα πλαίσια της στρατηγικής μας, και το είπε πολύ σωστά ο Κώστας, θέλουμε να μεγαλώσουμε. Μπορείς να πας να εξαγοράσεις μια άλλη τράπεζα, μπορείς να δώσεις δάνεια στο εξωτερικό. Εμείς ένας πυλώνας που είναι πολύ σημαντικός είναι οι στρατηγικές συνεργασίες και πώς κάνουμε embed το financing μέσα σε αυτές. Θα πω μερικά παραδείγματα. Υπάρχει το παράδειγμα της σχέσης που έχουμε με την EPSILONET. Έχουμε μια μετοχική και εμπορική σχέση. Ποια ήταν η ιδέα? Η EPSILONET έχει πελάτες στο corporate από μισαίους μέχρι πολύ μικρούς. Πελάτες οι οποίοι είναι πολύ active σε τουρισμό, φαρμακεία, σε όλα τα walks της οικονομίας μας. Η ιδέα είναι πολύ απλή. Η καθημερινότητα είναι, ανοίγουν την πλατφόρμα του λογισμικού της EPSILONET και από εκεί λειτουργούν, μέσα από εκεί λειτουργούν. Πάμε και βάζουμε τις τραπεζικές υπηρεσίες της τράπεζας πάνω στο ERP των πελατών. Τι μπορεί να είναι αυτό? Μπορεί αντί να χρειάζεται πλέον να μπαίνει στο site της Εθνικής να κάνει μια πληρωμή, να κάνει την πληρωμή από το λογισμικό που χρησιμοποιεί κάθε μέρα όπως θα έκανε. Μπορεί στο μέλλον να έχουμε υπηρεσίες online FX trading, να μπορεί να κάνει τα ευρώ του δολάρια που τη χρειάζεται πάλι μέσα από την πλατφόρμα του. Κοιτάμε νέα συνδρομητικά προϊόντα, να μπορεί να παίρνει ένα bundle από υπηρεσίες με φτηνότερα τιμολόγια, το οποίο να πληρώνεται σαν συνδρομή μηνιαίως. Ή και η διασύνδεση των υπηρεσιών acquiring σε NBG Pay στη μεταστοιχεία του. Να σας δώσω άλλα παραδείγματα που δίνουν πόσες συνεργασίες και τα κανάλια αυτά μας βοηθάνε.
δάνεια για αυτοκίνητα. Σχεδόν όλα τα δίνουμε μέσα από συνεργασίες με αντιπροσωπείες και με μεγάλες εταιρείες σαν την Toyota ή ακόμα και την AgroTech για αγροτικά οχήματα, για τρακτέρ. Καταναλωτικά δάνεια της τράπεζας. Αν το πιστεύετε, πάνω από τα μισά δίνονται μέσα από συνεργασίες που έχουμε. Με τον Κοτσόβολο, τον Πλαίσιο, πάρα πολλούς συνεργάτες. Πάει κάποιος να πάρει μια τηλεόραση, παίρνει επιτόπου δάνειο στο σημείο πόλης, χωρίς να χρειάζεται να πάει στην τράπεζα, να έρθει στην τράπεζα να αιτηθεί. Τα στεγαστικά μας, πάνω από 20% και αυτά γίνονται μέσα από συνεργασίες με μεσίτες και με άλλες πλατφόρμες. Και το τελευταίο, για να είμαι και στο χρόνο μου ακριβώς, μιλήσαμε για την ενέργεια. Θεωρούμε ότι υπάρχει πολύς χώρος να βοηθήσουν ενεργειακή μετάβαση εκεί. Εμείς έχουμε πολλές συζητήσεις και στις επόμενες μέρες, εβδομάδες θα γίνει καμιά ανακοίνωση για μια μεγάλη συνεργασία που θα κάνουμε με πάροχο ενέργειας, όπου πλέον στα πλαίσια της προσπάθειας του παρόχου να βοηθήσει την ενεργειακή μετάβαση των πελατών τους, να βάλουν φωτοβολταϊκά, για παράδειγμα, στη στέγη, να αγοράσουν αντλίες θερμότητας, στα πλαίσια του online journey στο website του πελάτη, θα μπορεί online να παίρνει δάνεια για αυτά τα assets από την τράπεζα, seamlessly, χωρίς να χρειάζεται να έρθει σε κατάστημα, χωρίς να μιλήσει σε RM δικό μας, χωρίς να δει πουθενά την Εθνική Τράπεζα. Τα κανάλια αυτά είναι ένα μεγάλο κομμάτι του δικού μας στρατηγικού πλάνου. Θεωρούμε ότι είναι το μέλλον. Πρέπει να είσαι εκεί που είναι η καθημερινότητα του πελάτη. Ο πελάτης σίγουρα δεν θα έρχεται στο κατάστημα για τα περισσότερα πράγματα και θεωρώ ότι ακόμα και τα πράγματα που έχουμε στο κινητό, πολλά πλέον θα πρέπει να είναι στην καθημερινότητα, στα website της καθημερινότητας των πελατών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Βασίλη, θέλεις the 22nd version of η θετική closing. Ενέργεια, ξέροντας ότι πάμε στην βαριά διεθνή τραπεζική με τον Πίτερ Σπίγκελ και τον Φίλιπ Χίλντεμπραντ, αλλά η θετική ενέργεια που βγαίνει από αυτό το πάνελ ξεκινάει, θα αναφερθώ στον Κώστα, στην εξωστρέφεια, για το πώς πλέον συνεργάζονται οι ελληνικές τράπεζες με νέους παίκτες σε νέες αγορές και τις στρατηγικές συνεργασίες που ανέφερε ο Βασίλης, πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε δει τις τράπεζες και στο παρελθόν να έχουν υπάρξει εξωστρεφείς, αλλά θα έλεγε κανείς ότι αλλάζει το theme και γίνεται από το μάκρο, που ήταν η επέκταση σε πολλές ξένες αγορές, σε πολύ πιο στοχευμένο και εστιασμένη και στρατηγική εξωστρέφεια. Επίσης, κρατάω τη νέα προοπτική, ο τρόπος με τον οποίο βλέπουν οι τράπεζες τις επιχειρήσεις και τις αξιολογούν λόγω της κλιματικής αλλαγής. Οι δύο προκλήσεις, αν θα είχα να συνοψίσω, είναι στο hard side, αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ο Θοδωρής για την ανάγκη οι επενδύσεις και η χρηματοδότηση να είναι παραγωγική και βιώσιμη και να υπάρχει μια ισορροπία προσφοράς και ζήτησης. Αλλά θα μείνω και στο σημείο στο οποίο αναφέρθηκε ο Κώστας, ότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το soft side, το πώς θα πρέπει να αναβαθμιστεί το ανθρώπινο δυναμικό στην ελληνική οικονομία, κάτι το οποίο και εγώ πιστεύω ότι παραμένει μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση, όχι μόνο να ξαναέρθει ο κόσμος, αλλά να αναβαθμιστεί στις ανάγκες της νέας εποχής. Και επίσης να πούμε και ότι θα πρέπει η μετάβαση, η κλιματική, αλλά και γενικότερα η μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή, να είναι πιο συμπεριληπτική προς τις μικρομεσαίες, μικρές επιχειρήσεις και προς όλους τους καταναλωτές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.